Ονομάζομαι Ρένας Δημητρίου, είμαι ο πρόεδρος του Cyprus Creative Club και θα σας δείξω πρώτα ένα μικρό βίντεο και μετά θα μιλήσουμε περί του θέματος. Ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια δημιουργικού επαγγέλματος. Υποστηρίζουμε το καλύτερο υπόβαθρο στην δημιουργία, ξεκινώντας από την ιδέα. Από την ιδέα και από τον τρόπο και το μέσο με τον οποίο την αναπτύσσουμε. Δεν θα πω στα τις λεπτομέρειες του τι είναι η ιδέα και τι είναι η δημιουργία, τι είναι η αξία μιας δουλειάς, αλλά θα συγκεντρωθώ στους δύο θεσμούς τους οποίους μας φέρνουν σε αυτό το σημείο. The Cyprus Creative Club is the first non-profit organization of leading creative professionals in advertising, graphic design, interactive media, broadcast design, photography, illustration, and related disciplines. The mission of the Cyprus Creative Club is to promote the highest standards of excellence, integrity in visual communication, and to engage students and young professionals entering the field. The Cyprus Creative Club is founded to educate the market and expose the talent. The mission is focused on promoting high standards in creativity and design. The Cyprus Creative Club will be serving its members by providing networking opportunities, platforms, address related topics, and encouragement of continuing education in the field, with direct connection
to the Art Directors Club of Europe. As one of the country club members, it gives the opportunity to voice within the European creative community. Βασικά, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημιουργίας. Ξεκινώντας από το Cyprus Creative Club, το οποίο έχει ιδρυθεί και ξεκινήσει το έργο του από το 2007, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε, αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει με τα βραβεία, για τα οποία θα μιλήσω αμέσως μετά, τα οποία κρίνουμε τις διάφορες δουλειές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί τη χρονιά που μας πέρασε. Θα αφήσω το Cyprus Creative Club για τώρα και θα μιλήσω για το ADCE, το Art Directors Club of Europe. To those who choose a dream in life, to the obstinate, to the tenacious, to the committed, to the sincere, the open-minded. ADCE was created in 1990 by a group of professionals in design advertising associations from around Europe. Today is still owned and managed by its members. And its mission is to remain the same, to foster and reward excellence in the showcase of European creativity. We do that by representing the best European advertising and design in an increasingly globalized market. The ADCE helps us speak European by enabling us to value Europe's deserved cultures simultaneously, favoring the benefiting nations' clubs around Europe. Recognizing as an authoritative voice internationally, ADCE promotes European creativity to the world and brings creatives together in Europe and beyond through its annual awards, events, programs and publications. Το ADCE είναι ένας οργανισμός ο οποίος εκτός από τα βραβεία έχει και διάφορα educational programs και δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν νέους επαγγελματίες. Αυτοί που ήδη ξέρουν για το Cyprus Creative Club και για το ADCE, ξέρουν και για το Creative Express, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνουν μέρος διάφοροι νεαροί μέχρι 27 ετών δημιουργικοί σε μια ομαδική ενέργεια στο να λύσουν κάποια προβλήματα δημιουργικά ενός συγκεκριμένου πελάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι μια δραστηριότητα καταπληκτική, δηλαδή το να σου δοθεί η ευκαιρία να λάβεις μέρος με μια ομάδα η οποία έρχονται από διάφορα μέρη και καλλιεργούν διάφορους τρόπους επεξεργασίας ιδεών και εκτέλεσης ιδεών, σου δίνει κάποια αποτελέσματα που με κάποιον άλλο τρόπο δεν θα ήταν ποτέ εφικτά. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Οι αξίες του πόσο καλή είναι η δουλειά μας έρχεται να συνεπάρει μαζί με τις συνεργασίες από άλλα άτομα ή από άλλες ομάδες. Γι' αυτό το να ανήκουμε σε μια μεγαλύτερη ομάδα και να επηρεαζόμαστε από ήδη φτασμένα μέλη αυτής της ομάδας είναι ο απότερος σκοπός και στόχος. Κάτι που στην Κύπρο νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να δεχτούμε και να θέσουμε και το λέω εκ πείρας διότι αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα ότι είναι ενεργή εδώ και 9 χρόνια και το πόσο κόσμο θα ήθελα να εμπλακεί σε αυτή την προώθηση, σε αυτή την δουλειά είναι πολύ λίγο σε συγκρίση με αυτό που θα έπρεπε να μπούμε και να δώσουμε όλη μας την ενέργεια για να δείξουμε αυτό που λέμε δικό μας επάγγελμα, δημιουργικό επάγγελμα. Τα Πυγμαλίων Awards. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζουν τα Πυγμαλίων Awards. Βλέπω μόνο μερικά άτομα τα οποία αναγνωρίζω
τα οποία έχουν ήδη λάβει μέρος στα πυγμαλίων και έχουν αναδειχθεί οι δουλειές τους, και σαν πρώτο στάδιο βλέπουμε πού βρίσκεται το υπόβαθρο της κυπριακής δημιουργίας. Φυσικά, το τι έρχεται στα βραβεία δεν είναι πάντα αυτό που μας δίνει μια ολοκληρωτική εικόνα του πού πραγματικά βρίσκεται η δημιουργία της Κύπρου. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η εικόνα είναι αυτή που παίρνουμε στα πανευρωπαϊκά βραβεία και λαμβάνουμε μέρος στην ανάδειξη των καλύτερων, από τα καλύτερα δουλειές της χρονιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για όσους δεν γνωρίζουν, the Cyprus Creative Club is the Cyprus National Awards, το οποίο ονομάζονται Πυγμαλίων. Every year, Cyprus Creative Club issues the call for entries for the Πυγμαλίων Awards, where medals in advertising and design for disciplines such as broadcast design, TV and cinema, TV graphics, print, posters, newspapers, magazines, and any other form of print advertising, new and mixed media, interactive media, mixed media campaigns, promotions, and design, graphic design, corporate identity, branding, illustration, photography, packaging, and 3D are awarded and documented. All are showcased on our Cyprus Creative Club website. Στο website του Cyprus Creative Club μπορείτε να βρείτε τις τρεις τελευταίες χρονιές και τις βραβευμένες δουλειές, κάποιες από τις οποίες θα σας δείξω τώρα, και ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε link στο Art Directors Club of Europe website, που βλέπετε όλα τις ενέργειες και όλα τα βραβεία τα οποία έχουν εκτελεστεί την προηγούμενη χρονιά. The best in European design and advertising. The ADC Awards exist to inspire, educate and unite. The best of the best brings together a national awarded work to set the highest benchmark of creativity excellence in Europe. Judged by a panel of more than 50, the challenge for our jurors is to compare the national gold, silver and other awarded works from different European nations, making the ADC Awards a wonderful opportunity for leading leadership professionals to come together and highlight their country's creativity. The jury awards gold, silver, and nominations in each category and an overall Grand Prix. The winning work is showcased in the ADC Awards annual and touring the exhibition. Αυτό το exhibition θα το έχουμε μαζί μας στις 8 του Απρίλη στη Λεμεσό, μαζί με τις βραβεύσεις των πυγμαλίων της περσινής χρονιάς. Εγώ τώρα θα σας δείξω κάποιες από αυτές τις δουλειές τις οποίες έχουμε βραβεύσει. Αυτή η δουλειά έχει καταχωρηθεί στο Design and Illustration category και είναι από τον Όμηρο Παναγίδη για το Paper Notes Notebooks. Αυτό το πόστερ έχει βραβευτεί με Silver Award by Πυγμαλίων, που είναι βραβευμένο για τη δουλειά του Φέγγαρος Festival 2014 από τον Φίλιππο Βασιλιάδη. Αυτό το κομμάτι είναι από τον Αρτέμι Ψαθά για την Absolute Cyprus. Είναι ένα καταπληκτικό display που για μένα από τα περσινά βραβεία είναι ένα από τα favorite me. Και book cover στο graphic design category από τον Άγγελο Παναγίδη. Στο print and outdoor from poster advertising, η Μύρια Γκοναρή έχει βραβευτεί με μπρούντζινο πυγμαλίο για το 11th Summer Dance Festival. Από το 2014 τώρα έχουμε αυτή τη δουλειά που έχει βραβευτεί από το Χρυσό Πυγμαλίο στο Design and Packaging από τους Πολυδόρου Design για το Κριτέλεο.
Την τέταρτη τους Creative Services έχουμε ένα Silver βραβείο για το packaging, promotional packaging design για την Demophorus Healthcare. Από τη Μύρια Γοναρή για το Pop-Up Νικοσία, Gold βραβείο Βιγμαλίων στο design, στο graphic design. Silver graphic design Βιγμαλίων έχει πάρει η Δέσποινα Καναούρου για το 8th Limassol International Documentary Festival. Gold στο Any Other category, στο design, έχει πάρει ο Θησέας μαζί με τον Ευρυπίδη Ζαντίδη για τη δουλειά που έχουν κάνει για το Limassol Water Board. Όλες οι πληροφορίες για το Club και για το Art Directors Club of Europe, όπως και για το Cyprus Creative Club, είναι στο website, στο thecypruscreativeclub.org και στο atceurope.org. Εάν θέλετε να νιώθετε μέρος αυτής της οικογένειας και να αναβαθμίζετε τις αξίες και τις δουλειές σας, εγώ σας συνιστώ να εμπλακείτε όσο πιο πολύ περισσότερο, να δείξετε τη δουλειά σας, να δείτε άλλους τη δουλειά και να κάνετε ένα self-evaluation σε βαθμό ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η ανάδειξη και η αναβάθμιση της δουλειάς μας. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα ανεβάσουμε τα επίπεδα. Και όταν τα δικά μας επίπεδα ανεβούν, τότε μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερες απαιτήσεις από την ίδια την αγορά. Η κρίση για τις βραβευμένες δουλειές είναι δύο. Η μία είναι από αυτή που η ίδια η αγορά αναδεικνύει το design για τον πελάτη σας με το να αγοράσει ή να έρθει σε επαφή ή να θέλει να εμπλακεί με το επικοινωνιακό στοιχείο το οποίο δημιουργήσατε. Η άλλη ανάδειξη είναι αυτή των βραβείων. Όταν φτασμένοι συνάδελφοι έρχονται μαζί για να αναλύσουν και να κρίνουν το πόσο καλή είναι η δουλειά μας. Καλός ή κακός, αυτές είναι οι μόνες δύο αναδείξεις που μπορούμε να δώσουμε αξία στη δουλειά μας. Και δεν μιλάμε μόνο την άποψη της γραφιστικής, μιλάμε για όλη τη δημιουργική επαγγελματική ανάδειξη των δημιουργικών που εμπλέκονται στον χώρο. Και πριν κλείσω, διότι εδώ θα τελειώσω, θα σας δείξω αυτό που εμείς είχαμε βραβεύσει στα ADCE Awards σαν το Grand Prix. Βλέπουμε μία προσέγγιση που πραγματικά προσπαθεί να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα με βάση να προωθήσει την Always. Η Always βάζει το brand name σε ένα campaign όχι μόνο στο να προωθήσει και να πουλήσει το προϊόν της, αλλά στο να προσπαθήσει να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το θέμα, το να λύσει πώς χρησιμοποιούμε τη δημιουργία, το design, στο να λύσουμε κάποιο πρόβλημα ή να αναδείξουμε κάποια values τα οποία υπάρχουν είτε στην κοινωνία, είτε στα προϊόντα ή στην αγορά σε σύνολο, θα λύσουμε στο πρώτο European Creative Forum, το οποίο θα λάβει, will take place in Ibiza. And Cyprus is a big part of the organization of this forum. And it's one of the things that we have managed. Συγγνώμη που το γύρισα στα αγγλικά, απλά να καταλαβαίνετε λίγο πιο εύκολα για μένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα που θα σας πω, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο that we have animated our presence within the European community in order to participate as a small country to deliver a bigger, more valuable input into the creative industry. But we need everybody. Χρειαζόμαστε όλους τους δημιουργικούς να έχουμε εδώ. Το να δημιουργούμε
πηγαδάκια και παρείτσες και όλα αυτά είναι ωραία στο σχολείο, αλλά όταν μιλάμε για την καθημερινή ζωή και για την επαγγελματική θέση μας στην χώρα μας, ο μόνος τρόπος να αναβαθμίσουμε το πού βρισκόμαστε και πού πάμε είναι με το να έρθουμε όλοι μας. Γι' αυτό αγκαλιάστε αυτούς τους θεσμούς, τους οποίους μαζεύουν και μας κάνουν μια οικογένεια για την ανάδειξη της δημιουργίας. Εδώ θα σας ευχαριστήσω.